Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε από εδώ, από τη Θράκη, από την Κομοτηνή, να χαιρετήσουμε τους δεκάδες χιλιάδες απεργούς, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους αγρότες, τις επαγγελματίες, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, όλους αυτούς που νέκρωσαν και σήμερα τους χώρους δουλειάς, που έκλεισαν τα σχολιά και τις σχολές, που πλημμύρισαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους και τις πλατείες σε όλες τις πόλεις της χώρας. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτός ο λαός, αυτή η νεολαία, δεν ξεχνά το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ξεχνά τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους, των διαφόρων επενδυτών, στο βωμό της μείωσης του κόστους για το εχθρικό αστικό κράτος. Αυτός ο πολυήμερος αγώνας, αυτά τα οργισμένα αλλά καθαρά και φωτεινά πρόσωπα, αυτές οι σφιγμένες γροθιές, είναι το μόνο χρώμα μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που μας έχει καταδικάσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημά τους. Είναι η μόνη ελπίδα για να αλλάξει κάτι. Αυτές τις μέρες έχουμε πάρει μια μικρή μόνο γεύση του τι μπορεί να κάνει ο λαός και η νεολαία όταν οργανώνονται, όταν συζητούν συλλογικά, αποφασίζουν τα αιτήματα, τα συνθήματα, τις μορφές πάλης τους, όταν βαδίζουν πλάι-πλάι, χέρι-χέρι με τους κομμουνιστές, που όπως πάντα, έτσι και αυτή τη φορά, είμαστε στην πρώτη γραμμή, συναισθανόμενοι την ευθύνη μας αυτές τις κρίσιμες ώρες. Έπρεπε να κάνουμε πολλά, να υπερνικήσουμε πολλά εμπόδια. Δεν έφτανε μόνο η οργή, η θλίψη για να αναπτυχθούν αυτοί οι αγώνες. Έπρεπε να αποτύχουν και απέτυχαν όσοι προσπάθησαν να τους αποφύγουν, ρίχνοντας τα όλα πάλι σε κάποια ατομική ευθύνη. Όπως έκαναν και στην πανδημία, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση στις καταστροφές στο Μάτι, στη Μάνδρα της Αττικής. Έχουν ήδη διαψευστεί όσοι υπολόγιζαν ότι μέσα σε λίγες μέρες η οργή αυτή θα καταλαγιάσει, οι κινητοποιήσεις θα ξεφουσκώσουν και το θέμα θα ξεχαστεί, αφού, όπως λένε, καλός ή κακός, η ζωή συνεχίζεται. Έχουν αποτύχει όλοι όσοι προσπάθησαν να φέρουν αυτές τις κινητοποιήσεις στα δικά τους μέτρα, να τους αποδώσουν δηλαδή το περιεχόμενο που εκείνοι θα ήθελαν να έχουν, είτε να μιλούν για την γενικά και αφηρημένα για την κακιά την ώρα, λες και, ή επίσης και για την κακιά τη χώρα, όπως λένε, λες και φταίμε όλοι, δηλαδή και οι θύτες και τα θύματα αυτής της πολιτικής, είτε να μιλούν μόνο για τις ευθύνες ενός υπουργού, μιας κυβέρνησης, λες και το πρόβλημα ξεκίνησε μόνο τα τελευταία χρόνια. Έχουν αποτύχει και όσοι προσπάθησαν επίσης να στήσουν διάφορες προβοκάτσιες, να τρομοκρατήσουν με απολύσεις, με συλλήψεις ακόμα και μικρών παιδιών, μαθητών, να καταστήλουν τις κινητοποιήσεις με τη βία. Τίποτα δεν φαίνεται από όλα αυτά να πιάνει. Γιατί απέτυχαν? Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν τις πραγματικές αιτίες πίσω από αυτή την τραγωδία. Δηλαδή την πολιτική που αντιμετωπίζει κρίσιμους τομείς για τη ζωή των ανθρώπων, όπως είναι οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, σαν πεδίο κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Κάθε μα κάθε φορά αποδεικνύεται ότι το κέρδος και οι κοινωνικές, οι πραγματικές ανάγκες του λαού δεν συμβιβάζονται. Ή το πρώτο θα υπηρετείτε ή το δεύτερο. Μήπως όμως αυτά είναι εμμονές των κομμουνιστών, του ΚΚΕ, που ό,τι και αν συμβεί θα λένε τα ίδια όπως έγραψαν και όπως γράφουν ακόμα κάποιοι. Ακούστε όμως τι έγραφε η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους σιδηροδρόμους το 2017, που αποκάλυψε πριν λίγες μόνο μέρες ο ριζοσπάστης. Αναφερόταν στην καθυστέρηση εισαγωγής των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους σιδηροδρόμους. Αυτή η καθυστέρηση, γράφει η έκθεση, μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην απροθυμία πολλών διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε εξοπλισμό, τόσο λόγω των δαπανών που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση, όσο και του ότι για πολλούς από αυτούς τους επενδυτές δεν στοιχειοθετείται επιχειρηματική σκοπιμότητα. Και παρακάτω, ακόμα πιο χοντροκομμένα έγραφε, η εισαγωγή αυτών των συστημάτων συνεπάγεται δαπανηρές επενδύσεις χωρίς να αποφέρει άμεσα ωφέλη γενικά σε εκείνους που καλούνται να επομισθούν το κόστος. Τα ακούτε? Τα ακούω να λέτε. Πόσο πιο κοινικά να πούν ότι σε αυτό εδώ το σύστημα δεν γίνεται τίποτα αν δεν αποφέρει κέρδος στους λίγους, αν δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όταν η αλήθεια είναι σε τέτοιο βαθμό ολοφάνερη, όταν οι συνέπειες έχουν εκδηλωθεί με τόσο τραγικό τρόπο, είναι πραγματικά αποκρουστικός ο καυγάς που στείνεται ανάμεσα στα διάφορα κόμματα που κυβέρνησαν και έχουν όλα την πλήρη ευθύνη. Όλη μέρα βομβαρδίζουν τον κόσμο με ημερομηνίες και χρονολογίες για το που υπογράφτηκε η μια ή η άλλη σύμβαση, για το που ξεκίνησε το ένα και το άλλο έργο, το οποίο μετά, λέει, σταμάτησε για να ξεκινήσει πάλι αργότερα και πάει λέγοντας. Ανεμίζουν έγγραφα και αραδιάζουν ποσοστά, δηλαδή πράγματα που κανείς εργαζόμενος σε τούτη εδώ τη χώρα, οποιοδήποτε άνθρωπος, δεν μπορεί πραγματικά και να παρακολουθήσει και να τα ελέγξει και να κρίνει. Εκεί ακριβώς ποντάρουν, να καλλιεργήσουν την παράλυση, να κάνουν τον κόσμο να πει «Δεν βγάζω άκρη, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας τα βρουν αυτοί». Ούτε αυτό όμως πετυχαίνει βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι τα παρέλαβε όλα σε άθλια κατάσταση και ότι πλέον τα είχε σχεδόν έτοιμα, ότι σε λίγους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη θα λειτουργούσαν όλα ρολόι. Αλλά τι ατυχία, το δυστύχημα, λέει, δυστυχώς δεν περίμενε λίγους μήνες. Όλα ανεξήγητα και απρόβλεπτα είναι για τη Νέα Δημοκρατία 4 ολόκληρα χρόνια τα τελευταία που κυβερνάει υπό τον Μητσοτάκη. Πάλι καλά να λέμε που δεν μας είπε ότι είναι και αυτό το πρόβλημα εισαγόμενο και δεν πρέπει να τη ζητάμε ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πρέπει να διαχέεται η ευθύνη σε όλους όσοι κυβέρνησαν και ότι ο ίδιος δεν φταίει και σε τίποτα, ότι επί των ημερών του δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοιο δυστύχημα, μας είπε. Γίνανε βέβαια πολλά άλλα επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό στο Άδεντρο το 2017, που είχε χαρακτηριστεί ως ο προάγγελος των τεμπών, ενώ ήταν και τότε πολλές οι προειδοποιήσεις από τους εργαζόμενους των σιδηροδρόμων. Το σωστό ερώτημα όμως δεν είναι αν θα μπορούσε να γίνει αυτό το δυστύχημα πριν το 2019. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν με τα χρόνια, όσο βαθαίνει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική σε όλους τους τομείς. Το ερώτημα είναι αν θα ίσχυε κάτι διαφορετικό σήμερα, το 2023, αν ήταν στη θέση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ όλοι αντιλαμβάνονται επίσης ότι η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.
Έχει κι άλλα όμως αυτή η κάλπικη αντιπαράθεσή τους που ξεκίνησε λίγες μέρες μετά το έγκλημα. Γιατί τις πρώτες μέρες, βλέπετε, είχαμε πάλι πολιτικό μορατόριουμ από τα πολλά που έχει κηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 4 χρόνια. Τόσα πολλά μάλιστα που μάλλον θα ζούσαμε σε ένα μόνιμο πολιτικό μορατόριο αν δεν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτή τη χώρα. Μετά από αυτό άρχισε ο καυγάς για το αν ο Σταθμάρχης είναι ή δεν είναι Ρουσφέτη, αν είχε ξεπεράσει ή όχι το όριο ηλικίας. Ούτε παραγγελία να την είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία μια τέτοια κριτική, για να μην αναγκάζεται να απαντά για τις πραγματικές της ευθύνες, αλλά να απαντά για το Σταθμάρχη μόνο. Μετά ξεκίνησαν να μαλώνουν για το πού κρύβεται ο ένας και πού κρύβεται ο άλλος από τους υπουργούς τους, πότε ο Σπίρτζης, πότε ο Καραμαλής, ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια τους. Δεν ξέρουμε αν κρύβονται ή δεν κρύβονται αυτά τα στελέχη τους, ούτε και μας ενδιαφέρει βέβαια ιδιαίτερα. Οι ευθύνες πάντως της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και αυτές του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε τόσα χρόνια προηγούμενα, δεν μπορούν να κρυφτούν με τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, όπως λέει και ένα σύνθημα των σημερινών κινητοποιήσεων. Και ένα άλλο λέει, η νεολαία δεν σας συγχωρεί. Κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους λέμε, και πολεμικό υλικό που κατευθύνεται στην Ουκρανία για να συνεχιστεί εκεί το μακελιό. Και ο λαός πληρώνει ποικιλοτρόπως. Πληρώνει με το κόστος αυτών των μεταφορών που προστίθεται στα πάνω από 4 δισεκατομμύρια που πληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Πληρώνει με τον κίνδυνο της μετατροπής της περιοχής μας σε στόχο αντιπίνων από τη Ρωσία. Πληρώνει με το φόβο ενός αντίστοιχου ατυχήματος με αμαξοστοιχίες που περνούν από πυκνοκατοικημένες περιοχές και μεταφέρουν στην καλύτερη περίπτωση μπαρούτι. Αυτό το γεγονός ανέδειξε και η κινητοποίηση των κομμουνιστών στις 2 του Δεκέμβρη το 2022 δίπλα στην αμαξοστοιχία που εκτροχιάστηκε μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης ενώ ήταν φορτωμένη με πολεμικό νατοϊκό υλικό. Κατά τα άλλα, ο λαός της περιοχής βιώνει την απαξίωση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης για πάνω από 10 χρόνια και από το 2019 πλέον την ουσιαστική κατάργησή της ελαίω του μεγάλου κόστους συντήρησης του υφισταμένου δικτύου και των ελλείψεων σε προσωπικό. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τρέχουν με ταχύτητα οι αστικοί σχεδιασμοί που υπηρετούν το στόχο της μετατροπής όλης της περιοχής σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων. Γι' αυτό στα μεγάλα, στα σημαντικά, διαπιστώνει κανείς ομοφωνία από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, παρά βεβαίως τις υπαρκτές επιμέρους μεταξύ τους διαφορές. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πορίσματα που κατέθεσαν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης αποτυπώνονται και μάλιστα με τις ίδιες ακριβώς λέξεις αυτοί οι στόχοι και προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου. Όχι, δεν τους έπιασε ο πόνος για φθηνές, σύγχρονες, ασφαλείς μετακινήσεις του λαού. Γι' αυτό θα συνεχίσουν στην ίδια ρότα της εμπορευματοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων, της λογικής του κόστους-οφέλους. Γι' αυτό
και θα κατευθύνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην υλοποίηση του project Sea2Sea, στην διασύνδεση δηλαδή των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, project που αφήνει απ' έξω τη Δράμα. Θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την ταχύτερη μετακίνηση με διπλή γραμμή σε αυτό μόνο το κομμάτι και μόνο για τις νατοϊκές ανάγκες. Είναι πράγματι ειρωνικό το γεγονός ότι ακούγαμε για τις μεγάλες επενδύσεις στο σιδηρόδρομο της περιοχής ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν τόσα χρόνια δεν διατέθηκε το απαραίτητο ποσό για να πάρθουν τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται στο ήδη υπάρχον δίκτυο. Μάλιστα κάποιοι έχουν το θράσος να λένε ότι στην Ελλάδα πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε, φέρνοντας ως παραδείγματα τα ναυάγια όπως του Εξπρές Άμυνα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ή το Μάτι για τις πυρκαγιές κλπ. Λες και σταμάτησαν τα σαπάκια των εφοπλιστών να βγάζουν βλάβες μεσοπέλαγα και να ακυρώνονται δρομολόγια κάθε τρεις και λίγο, αφήνοντας τα νησιά του Αιγαίου χωρίς διασύνδεση, όπως συνέβαινε για πολλές εβδομάδες πέρυσι με τη Σαμοθράκη ή μόλις πριν λίγες μέρες στη γραμμή Πρίνος Καβάλα. Λες και δεν πληρώνουμε κάθε καλοκαίρι το τίμημα της παντελούς έλλειψης αντιπυρικής προστασίας. Φίλες και φίλοι, το έγκλημα στα Τέμπη ήταν ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ των θυσιών του λαού μας στο βωμό του κέρδους. Τέτοια κομμάτια του ίδιου παζλ μετράει ο λαός και η νεολαία και εδώ, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους δεκάδες νεκρούς την περίοδο της πανδημίας, όπου τα νοσοκομεία άγγιξαν τα όρια της κατάρρευσης. Η πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης, από σύντομο ανέκδοτο που ούτως ή άλλως ήταν και πριν, εξαφανίστηκε εντελώς. Τα περιφερειακά ιατρεία ανοιγόκλιναν και τα κέντρα υγείας έστελναν γιατρούς, νοσηλευτές στα νοσοκομεία, λες και τους περίσευαν. Και αντί να καλυφθούν έστω κάποια κενά, η κατάσταση επιδεινώθηκε σε όλα τα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές υγείας σε όλη την περιοχή. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε τις δραματικές εκκλήσεις των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ξάνθης, με τα τεράστια προβλήματα να βγάζουν στο δρόμο τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και τον ίδιο το λαό της Ξάνθης στο πρόσφατο πάνδημο συλλαλητήριο. Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα από τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων για την παθολογική κλινική στη Δράμα, στο νοσοκομείο όπου εκτός των άλλων δεν διαθέτει ογκολογική και ψυχιατρική κλινική. Και εδώ, στην Κομωτινή που βάλτωσε υπερηβόητη δωρεά για την ανέγερση νέου νοσοκομείου, σε μια ακόμα απόδειξη ότι ιδιωτικά κέρδη και δημόσια υγεία είναι λέξεις ασυμβίβαστες. Επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ που υπογραμμίζει ότι η ανάγκη του λαού για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εναποτίθεται στους καπιταλιστές και στις δωρεές τους. Ίδια εικόνα υπάρχει και με την ανύπαρκτη αντιπλημμυρική προστασία που κάθε χρόνο οδηγεί στην καταστροφή καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου, εγκαταστάσεων, σπιτιών, ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, όπως με τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη πριν 2 χρόνια στον Απαλό, δίπλα στην Αλεξανδρούπολη. Αν από τις πλημμύρες κινδύνευαν οι νατοϊκές αποστολές και όχι ο έρμος ο λαός, τότε τα αντιπλημμυρικά έργα και επιλέξιμα θα ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων θα βρίσκονταν. Τα ίδια
Έχουμε και με την παντελή έλλειψη μέτρων αντιπυρικής θωράκισης, με τα δασαρχεία, την πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη την περιοχή να είναι υποστελεχωμένα, χωρίς μέσα και πόρους, με αποτέλεσμα και εγκλήματα τεράστιων διαστάσεων στη Δαδιά, στη Θάσο, πρόσφατα εδώ στη Ροδόπη, στο Παπίκιο Όρος. Ένα περιβαλλοντικό και ταυτόχρονα πολιτιστικό έγκλημα, για το οποίο φέρουν ακέραιες τις ευθύνες οι κυβερνήσεις, που εκτός των άλλων το έχουν εγκαταλείψει διαχρονικά στη μοίρα του, ακαθάριστο, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, χωρίς στοιχειώδη επίβλεψη. Μια πυρκαγιά που μενόταν για πάνω από 3 εβδομάδες, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ, αφού είχε τελειώσει και οι συμβάσεις με τα εναέρια μέσα είχαν λήξει. Μιλάμε για τα ελικόπτερα αμερικάνικης εταιρείας, στην οποία τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει το πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο στον αμυγδαλεώνα της Καβάλας για να μειώσει το κόστος συντήρησης. Εκδούλευση στο αμερικάνικο μονοπόλιο δηλαδή, στο όνομα και αυτό της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που την καλωσορίζουν περιφερειάρχης, διάφοροι δήμαρχοι, άλλοι τοπικοί επίδοξοι χαλίφιδες. Τα ίδια και με τον ανύπαρκτο έλεγχο σε όλο το οδικό δίκτυο, που μέσα σε μόλις λίγα χρόνια μετράμε 2 πεσμένες γέφυρες. Η μια μάλιστα μέσα σε κεντρικό δρόμο της Καβάλας και η άλλη στο Κομψάτο Ροδόπης, που από τύχη δεν μετρήσαμε, δεν θρηνήσαμε θύματα. Και τέλος, αν και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη λίστα μέχρι αύριο, τα ίδια και με το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των λεγόμενων εργατικών ατυχημάτων, στην πραγματικότητα εργοδοτικών εγκλημάτων. Λατομία, Μαρμαράδικα, η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, άλλες βιομηχανίες, οι χώροι δουλειάς στις κατασκευές, οι δρόμοι για τους διανομείς έχουν μετατραπεί σε χώρους εργοδοτικών εγκλημάτων και έχουν στερήσει τη ζωή σε δεκάδες εργαζόμενους συνανθρώπους μας στην περιοχή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τέτοιες λίστες σαν αυτή υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, υπάρχουν σε κάθε νομό της χώρας μας. Γι' αυτό και λέμε ότι η πολύ νεκρή τραγωδία στα Τέμπη ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, για τη ζωή που θέλει να ζήσει και την εμποδίζει αυτό το σάπιο σύστημα, αυτή η διεφθαρμένη εξουσία που μετράει μόνο κέρδη και ζημιές. Γι' αυτό και το πραγματικό δίλημα για το λαό και την νεολαία μπροστά και στις επικείμενες εκλογές είναι εντελώς διαφορετικό από τα διλήμματα που θέτουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλοι. Ο λαός έχει συμφέρον να είναι αδύναμα όλα αυτά τα αστικά κόμματα, όλα αυτά που κυβέρνησαν έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα. Όποια κόμματα από αυτά και αν συμμετέχουν στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο χρώμα και αν έχει αυτή, γαλάζιο της Νέας Δημοκρατίας, ροζ του ΣΥΡΙΖΑ, πράσινο του ΠΑΣΟΚ ή άλλους, όλοι τους είναι δεσμευμένοι στη λεγόμενη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων για την ανθρώπινη ζωή, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι, την αντιμετώπιση τους ως πεδίο κερδοφορίας και μόνο, τη λειτουργία τους με όρους κόστους ωφέλους, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ακόμα και όταν ανήκουν στο κράτος. Είναι δεσμευμένοι στα πολεμικά ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία. Συμφωνούν όλοι στην παραπέρα συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, ακόμα και με την αποστολή προσωπικού από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από την αποστολή οπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι. Είναι δεσμευμένοι στα συμφέροντα των φαντς, των κορακιών, των τραπεζών. Από τώρα δρομολογείται μεγάλο πογκρόμ ενάντια στα σπίτια,
στην περιουσία του λαού με βάση τους νόμους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η μάχη αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και όποια λαϊκή οικογένεια καταφέρνει να κρατήσει το σπίτι της, το καταφέρνει μόνο με την έμπρακτη αλληλεγγύη του οργανωμένου κινήματος, με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Όλοι αυτοί είναι δεσμευμένοι στους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων για νέα, ακόμα μεγαλύτερα κέρδη σε βάρος των πολλών των εργαζομένων. Συμφωνούν στην καθήλωση του κατώτατου μισθού περίπου στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν 11 χρόνια, στη διατήρηση των μνημονιακών και των άλλων μεταμνημονιακών αντιλαϊκών νόμων και δεσμεύσεων που λύνουν μόνο τα χέρια της μεγάλης εργοδοσίας. Είναι δεσμευμένοι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας και την δίθεν πράσινη ανάπτυξη που εκτοξεύει από τη μια την ενεργειακή φτώχεια για το λαό μας και από την άλλη απογειώνει τα κέρδη των ομίλων της ενέργειας. Είναι δεσμευμένοι στους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί το ψήφισαν και τώρα με μοιρασμένους ρόλους κοροϊδεύουν και από πάνω το λαό ότι τάχα μπορεί αυτό το υπερμνημόνιο να έχει και κάποια θετικά για το λαό. Τσακώνονται μεταξύ τους ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Ζεστό κρατικό χρήμα δηλαδή που συσσωρεύτηκαν πάλι από το λαό μας. Όλοι τους είναι δεσμευμένοι στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση που στην τριτοβάθμια έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση που περιγράφεται με τη φράση «Πανεπιστήμιο επιχείρηση με φθηνούς εργαζόμενους και φοιτητές πελάτες». Έχει οδηγήσει στην υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι στόχοι για τα πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους για τα επόμενα χρόνια. Το ζουν στο πετσί τους και οι φοιτητές και εδώ στην Κομωτινή σε ολόκληρη τη Θράκη. Είναι δεσμευμένοι στο στόχο του κεφαλαίου που είναι να πληρώσει πάλι ο λαός τα σπασμένα. Τσακώνονται για τα ΠΑΣ και τα καλάθια, αλλά από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ απέρριψαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ανακούφιση από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, γιατί αυτές τις προτάσεις, οι προτάσεις του ΚΚΕ φύγουν, βλέπετε, τα προνόμια των λίγων. Οι διαφορές στις προτάσεις των άλλων κομμάτων είναι από το ποια τσέπη θα πληρώσει πάλι ο λαός. Επειδή συμφωνούν στα μεγάλα, γι' αυτό και στείνουν όλους αυτούς τους αποπροσανατολιστικούς καυγάδες. Την ίδια όμως ώρα, δείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευχαριστεί το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε κρίσιμα αντιλαϊκά νομοσχέδια του Μητσοτάκη στη Βουλή. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα να παραδέχεται πως με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε καμιά διαφορά σε πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να παραδεχτεί πως δεν έχει διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικά ζητήματα. Δικά τους λόγια αυτά. Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδικεί το ρόλο της τσόντας σε όποιο κυβερνητικό σχήμα προκύψει, επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι είναι κοινό το έδαφος που μοιράζονται μεταξύ τους αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου. Και το Μέρα 25 δηλώνει ότι πριν τις εκλογές μπορεί να συζητήσει με οποιονδήποτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το ΚΚΕ δεν έχει απλά διαφορές, αλλά βρίσκεται πραγματικά απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους που ασκούν αντιλαϊκή πολιτική. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις στις εγχώριες και διεθνείς ελίτ. Γι' αυτό μπορεί να μπαίνει μπροστά,
για την ανάπτυξη μαζικών αποφασιστικών αγώνων για την υπεράσπιση του λαού μας μέσα και έξω από τη Βουλή. Για να πληρώσουν τα σπασμένα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι ο λαός. Όλοι σας ξέρετε και καταλαβαίνετε ότι η στήριξη, η ψήφος στο ΚΚΕ εκεί θα μείνει, στον ίδιο το λαό. Δεν θα μεταλλαχτεί ούτε σε στήριξη, ούτε σε ανοχή, σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια σύνθεση κι αν έχει, όποια κόμματα κι αν την αποτελούν. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνει το ΚΚΕ απέναντι στο λαό και την νεολαία μας, να είναι πάντα στο πλευρό τους. Πιο δυνατό ΚΚΕ λοιπόν, γιατί η ειρήνη, η σταθερότητα για τους λαούς μπορεί να βασιστεί μόνο στη συνεργασία τους, στην κοινή τους πάλη ενάντια στις κυβερνήσεις, στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που σπέρνουν το διέρη και βασίλευε στους πολλούς για να κερδίζουν οι λίγοι. Η αλληλεγγύη του λαού μας, στους φιλικούς μας λαούς, στους γειτονικούς μας λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς έκανε κρότο και έστειλε μήνυμα. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Με αφορμή τη σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στην Κομωτινή, θέλουμε να καλέσουμε για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, όλους τους βιοπαλαιστές, τους ανθρώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, να συμπορευτούν αποφασιστικά με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Έχουν άλλωστε αποδείξεις για το πού τους έχει οδηγήσει η πολιτική όλων των άλλων κομμάτων που τους κοιτάνε μόνο ως ψήφους και παίζουν στην πλάτη τους επικίνδυνα παιχνίδια. Ξέρουν ότι οι κομμουνιστές παλεύουν ενάντια σε κάθε διαχωρισμό, ενάντια σε κάθε καταπίεση. Παλεύουν για την κοινή πάλη όλων των εργαζομένων, όλων των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, ανεξάρτητα από θρησκεία, από εθνοτική καταγωγή. Γνωρίζουν πως οι κομμουνιστές αγωνίζονται στην πράξη για να γίνουν οι μειονότητες γέφυρα φιλίας των λαών. Πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ δεν δείχνει καμιά ανοχή σε καμιά αντιλαϊκή πολιτική, όποιο μανδύα κι αν αυτή φοράει. Γιατί αποκαλύπτει ότι σήμερα υπάρχει λύση υπέρ του εργαζόμενου λαού σε σύγκρουση με το σάπιο σύστημα και τις διάφορες κυβερνήσεις του. Για να δυναμώσουν οι ελπιδοφόρες εστίες αντίστασης, να ενωθούν όλες αυτές σε ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα πάλης και ανατροπής. Εκεί θα κατατεθεί όλη η δύναμη, η δυναμική του ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών. Όπως εκεί έχει κατατεθεί κάθε ψήφος, κάθε πρωτιά και κάθε θετικό αποτέλεσμα που έχουν δώσει στους κομμουνιστές οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, όπου και όποτε στήθηκαν κάλπες αυτή την τετραετία. Τελευταίο παράδειγμα, το πρόσφατο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, όπου το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετείχαν οι κομμουνιστές συνδικαλιστές αναδείχθηκε δεύτερο με σημαντική άνοδο και ποσοστό 23%. Πιο πριν αυτό έγινε στην ΑΔΕΔΗ, στους δημόσιους υπαλλήλους, όπου ήταν πάλι δεύτερο το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής από το πρώτο. Στις φοιτητικές εκλογές, όπου το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής κατέκτησε μετά από 36 χρόνια την πρώτη θέση, γκρεμίζοντας από αυτή τη θέση τη ΔΑΠ. Έτσι, όπως αγωνιστήκαμε τα τελευταία χρόνια λοιπόν, έτσι να πάμε και στις κάλπες που θα στηθούν. Με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι.
μόνοι τους και όλοι μας, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί σήμερα να εγγυηθεί το ποτέ ξανά που φωνάζουν όλοι και όλες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στους δρόμους. Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη όχι μόνο να είναι μπροστά στους αγώνες για να αποκρούονται νέα αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπώνται κατακτήσεις, να ακούγεται η αλήθεια κόντρα στη λάσπη, κόντρα στο βούρκο της κυρίαρχης προπαγάνδας, αλλά και κυρίως για να συνειδητοποιήσει ο λαός τη μεγάλη δύναμη που έχει να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις προς όφελός του, όπως γίνεται ως ένα βαθμό αυτές τις μέρες στους δρόμους του αγώνα, να γίνει όλο και πιο μαζική η πεποίθηση ότι το πάμε κι όπου μας βγάλουν τα αστικά κόμματα βγάζει μόνο σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Ότι ο λαός και η νεολαία είναι για πολλά περισσότερα, τους αξίζουν όλα. Μπορούν να χτίσουν έναν κόσμο όπου όλα αυτά τα τραγικά που βιώνουμε σήμερα να γίνουν μόνο ένα κακό παρελθόν αυτού του συστήματος που τα βλέπει όλα ως εν δυνάμει κέρδος. Ναι λοιπόν, το ΚΚΕ είναι εδώ για να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο λαός πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο του. Για να έχει αυτός την πραγματική εξουσία. Για να μπορεί να διαφεντεύει τον πλούτο του. Για να μπορούν αυτός και τα παιδιά του να ζουν με ασφάλεια, να χαίρονται τη ζωή τους, να επιστρέφει σε αυτούς ο κόπος της δουλειάς τους. Ναι φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ είναι έτοιμο από σήμερα για να συμβάλλει, για να πάρει μέρος σε μια τέτοια διακυβέρνηση, μιας τέτοιας γνήσιας εξουσίας της εργατικής τάξης του λαού μας. Γιατί έχει πρόγραμμα επιστημονικά επεξεργασμένο που βάζει στο επίκεντρο μόνο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εξουσία που θα ξεμπερδεύει με τους κυφήνες που ζουν από τη δουλειά των άλλων, των πολλών. Και γι' αυτό δεν θα τσιγκουνεύεται αυτή η διακυβέρνηση, αυτή η εξουσία, τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί να τον επιστρέφει στους πολλούς. Για να ζήσουμε όλοι και όλες μια ευτυχισμένη ζωή, για να ανοίξουμε και να περπατήσουμε στις λεωφόρους του μέλλοντος, για μας, για τα παιδιά μας, για αυτούς που φύγαν, για αυτούς που θα έρθουν, για τους 57 των Τεμπών, θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε, θα ανοίξουμε όλοι και όλες μαζί, όλες οι γενιές μαζί, το δρόμο για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό, γιατί τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, προχωράμε δυναμικά.